Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το ψηφοδέλτιό μας στην Αρκαδία σήμερα, το οποίο αποτελείται από τρεις υποψηφίους, πιο συγκεκριμένα δύο υποψήφιες κυρίες και έναν υποψήφιο. Η μία υποψήφια κατάγεται από το Λεωνίδιο και λέγεται Ελένη Σαράτη. Είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ, νοικοκυρά είναι η κυρία αυτή, η οποία συμμετέχει, είναι μέλος του Συλλόγου Γυναικών Λεωνιδίου. Η οποία δεν είναι μέλος των Οικολόγων Πράσινων, το σημειώνουμε αυτό. Οι άλλοι δύο υποψήφοι είναι μέλη των Οικολόγων Πράσινων, η κυρία Καλλιόπη Στάρα είναι μέλος των Οικολόγων Πράσινων, κατάγεται από τα Γιάννενα, έχει σπουδάσει οικολογία και λαογραφία και ασχολείται με έρευνες και δράσεις διατήρησης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε ορεινές περιοχές της χώρας μας, ιδίως στην Ήπειρο. Είναι μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών σωματείων και μη κυβερνητικών οργανώσεων και ασχολείται μέσα από αυτές με τη διαθέτηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, εκεί όπου εργάζεται. Τέλος, ο Θανάσης ο Κεφάλας είναι συνταξιούχος του πρώην ΤΕΒΕ του Ταμείου Εμπόρων, είχε κατάστημα εμπορίας υφασμάτων, κατάγεται από τα Λεχενά της Ηλίας, είναι μέλος των Οικολόγων Πράσινων, αλλά είναι και μέλος της Ηλιακής Οικολογικής Οργάνωσης Ένωσης Πολιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον, από την Ηλία, καθώς επίσης και Συλλόγων του Πολιτιστικού Κινήματος της Ηλίας. Αυτή είναι η υποψήφιοι μας. Καλούμε τους συμπολίτες μας, λαμβάνοντας υπόψη τους αυτά τα δεδομένα, καθώς επίσης και το ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν σε αυτές τις εκλογές παρουσία με υποψηφίους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, με 341 υποψήφιους, συν 12 επικρατείας, 65% άντρες και 35% περίπου γυναίκες. Αυτά είναι τα ψηφοδελτιά μας, τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Να συμπληρώσω ότι 60% τα ψηφοδέλτια είναι ανανεωμένα σε σύγκριση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Με αυτά λοιπόν σύντομα τα δεδομένα, καλούμε τους συμπολίτες μας, τους συνδημότες μας και στην Αρκαδία να υποστηρίξουν με την ψήφο τους τους Οικολόγους Πράσινους, να τους υποστηρίξουν όχι απλά και μόνο για να αποκτήσουν βουλευτές, να γίνουν μέλη και στην Ελληνική, στην Εθνική Βουλή, διότι ως τώρα έχουμε αποκτήσει, έχουμε ευρωβουλευτή, έχουμε επίσης εκπροσώπους σε περιφερειακά και σε δημοτικά συμβούλια. Ο υποφαινόμενος είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Δεν είμαι ο ίδιος υποψήφιος, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκπροσωπώντας τη Δημοτική Κίνηση Μακεδονιακή Συμπολιτεία, εκεί η κίνηση αυτή δεν υποστηρίχθηκε μόνο από τους Οικολόγους Πράσινους, αλλά υποστηρίχθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από αυτόν τον κομματικό φορέα. Έτσι ώστε εγώ το σέβομαι αυτό και δεν είμαι υποψήφιος. Όμως είμαι ενεργά υποστηρικτής και εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων εδώ στην Αρκαδία.